με στην ενόργανη γυμναστική. Η ΕΡΤ καλύπτει απευθείας το 48ο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ντόχα, ενώ η Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα φιλοξενεί το διεθνές τουρνουά Horizon Cup για μικρότερες ηλικίες, για ανερχόμενα αστέρια της ενόργανης. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ψαθάς, πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης, κύριε Ψαθά, καλησπέρα, Σωματείων Γυμναστικής Βόρειας Ελλάδας, αλλά και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Horizon Cup την ερχόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και αν δεν παραλείπω κάτι. Ακριβώς όπως τα είπατε. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ. Να αρχίσουμε λίγο από τα σημαντικότερα, μια και μιλάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι και σε εξέλιξη στην Ντόχα. Και το θαύμα αυτό του Λευτέρη Πετρούνια. Περιμένουμε τον επόμενο μεγάλο τελικό του Λευτέρη, την Παρασκευή, το απόγευμα αν δεν κάνω λάθος. Ο ένας Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος ανέβαλε ακόμα και μια σοβαρή επέμβαση στον ώμο, αποφάσισε να ταξιδέψει, πέρασε στο τελικό, πάει ολοταχώς για ακόμη ένα χρυσό. Εντυπωσιακό. Πραγματικά ο Λευτέρης έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένας αθλητής υψηλού επίπεδου. Δεν πτωείται με τίποτε, ακόμη και με τον τραυματισμό ο οποίος παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες πριν από την αναχώρησή τους της αποστολής στην Ντόχα. Έχει αναβάλει το χειρουργείο όπως προαναφέρατε κι εσείς. Για μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι ένας αθλητής υψηλού επίπεδου και το μόνο αυτό που θα πρέπει να προσέξει στον τελικό είναι ο μόνος του αντίπαλος μάλλον είναι ο τραυματισμός που αντιμετωπίζει και ευελπιστούμε ότι θα είναι πάλι μεταλλιούχος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μεταξύ άλλων κύριε Ψαθά, πέρα από το ότι μιλάμε για ένα υποδιεκδίκηση ακόμα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο για τον Λευτέρη, αν τα καταφέρει που το ευχόμαστε θα είναι το τρίτο του, υπάρχει και το διακύβευμα της πρόκρισης μέσω της διοργάνωσης αυτής στο Κατάρ και απευθείας στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Δεν θεωρείτε ότι ρίσκαρε ο Λευτέρης με την συμμετοχή του με δεδομένη και τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει, έτσι? Η αλήθεια είναι ναι, είναι ένα ρίσκο, σημαντικό ρίσκο. Ωστόσο όμως ο αθλητισμός είναι μέσα στο παιχνίδι του αθλητισμού είναι και να ρισκάρεις. Ναι. Άλλωστε έχει αποδείξει η ιστορία ότι αυτοί που ρισκάρουν πετυχαίνουν κιόλας. Ο τολμών νικά. Ακριβώς, ακριβώς. Όντως είναι ένα ρίσκο όπως προαναφέρατε. Ο Λευτέρης όμως είναι τόσο καλά προετοιμασμένος που νομίζω ότι δεν θα τον πτωήσει αυτός ο τραυματισμός και θα τον δούμε να είναι πάλι στο βάθρο. Ευελπιστούμε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο υψηλής δυσκολίας, με βαθμό δυσκολίας 6-30, που είναι τρεις αθλητές συνολικά στη διοργάνωση που προκρίθηκαν στον τελικό που έχουν αυτό το βαθμό δυσκολίας. Αν τα καταφέρει, έχει πολλές πιθανότητες να είναι και πάλι πρωταθλητής κόσμου. Ο τελικός θα είναι απευθείας από την ΕΡΤ 2 την Παρασκευή, από τις 5 και 4, να πούμε ότι βλέπουμε αγώνες ενώ συζητάμε με τον κύριο Ψαθά από τους τελικούς στο 48ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί σε αυτούς τους αγώνες, κύριε Ψαθά, μπορούμε να συγκαταλέξουμε τον Λευτέρη ήδη ως έναν από τους κορυφαίους γυμναστές όλων των εποχών? Δεν περιμένουμε από αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, από το αποτέλεσμα του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Το λέω να διευκρινίσω ότι αν πάρει ακόμα ένα χρυσό, γιατί τα έχει σαρώσει όλα το 2015 και μετά, σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, ολυμπιακό επίπεδο Λευτέρης Πετρούνιας, ότι διεκδικεί μια σειρά από πρωτιές σε στατιστικές κατηγορίες στους συγκεκριμένους αγώνες, γι' αυτό κάνω και την ερώτηση. Συγγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ. Ήδη ο Λευτέρης έχει. Υπάρχει στο πάνθεον, έχει μπει στο πάνθεον των μεγάλων αθλητών της γυμναστικής και τώρα προσπαθεί να μπει στα τελευταία 105 έτη της γυμναστικής, της ιστορίας της γυμναστικής, να μπει ένας από τους τρεις αθλητές που έχουν καταφέρει τόσες πολλές επιτυχίες. Θέλει επίσης να μπει μέσα στην τριάδα των μεγάλων αθλητών που έχουν συνεχόμενες νίκες σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Γιούρι Κέκη και ένας Κινέζος αθλητής. Ο Γιούργιακ έχει βέβαια τις πέντε συμμετοχές, τα πέντε μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Κάτι το οποίο του δίνει πιθανότητες του Λευτέρη να μπει, να πλασαριστεί και αυτός μέσα στην
Να περάσει δηλαδή τον Γκέκη. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες στην Ντόχα σηματοδότησαν το τέλος εποχής για την ελληνική ενόργανη γυμναστική. Για τη Βάσο μιλούσε, η οποία στα 34 της ανακοίνωσε μέσω social media το φινάλε μιας καριέρας, η οποία συμπεριλάμβανε επίσης συμμετοχές σε τρεις Ολυμπιακούς αγώνες. Η κλασική εικόνα της Βασιλικής Μιλούση πάνω στη δοκό ισορροπίας αποκτά πλέον ιστορική αξία. Από τις πρώτες δοκιμασίες στις μικρές ηλικίες μέχρι σήμερα, η γεμάτη καριέρα της εκτείνεται σε μια περίοδο 27 χρόνων. Ασυνήθιστο διάστημα για ενοργανίστρια. Στα 34 της πήρε τη δύσκολη απόφαση να τερματίσει την αγωνιστική παρουσία της στο άθλημα, συμμετέχοντας ένα τελευταίο προκριματικό στο παγκόσμιο της Ντόχα. Ολοκλήρωσε μια πορεία που αφήνει πολλές μνήμες. Από το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του Ευρωπαϊκού της Πάτρας το 1999 μέχρι τις ατομικές διακρίσεις στη δοκό ισορροπίας. Με τελευταίο βάθρο το 2017 μέτρησε 3 χρυσά, 3 αργυρά και 4 χάλκινα από τις αναρρύθμιτες παρουσίες της στα παγκόσμια κύπελα. Σε Ολυμπιακούς αγώνες εμφανίστηκε 3 φορές, το 2000, το 2012 και το 2016. Αφήνει αναμφίβολα μια διακριτή παρακαταθήκη στην ενόργανη γυμναστική. Λοιπόν, αυτά με την Βάσο Μιλούση. Μιλάμε με τον κύριο Ψαθά για την επόμενη ημέρα της ενόργανης στην Ελλάδα. Μεγάλο τουρνουά την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στην Μίκρα. Το πρώτο Horizon Cup, διεθνές τουρνουά. Το αγωνιστικό κλίμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα μεταφέρεται σε μία εβδομάδα στο Εθνικό Γυμναστήριο της Μίκρας, όπου εκεί διεξάγεται το πρώτο διεθνής τουρνουά ενόργανης γυμναστικής συλλόγων. Ένας αγώνας ο οποίος είναι καρπός της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος, με την συνεργασία και την έγκριση βέβαια της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Μητροπολιτικής Ενότητας της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι και συνδιοργανώτρια. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας 9 έως 11 Νοεμβρίου. Φιλοξενούνται αθλητές από 7 χώρες της Ευρώπης. Κάτι λιγότερο από 100 αθλητές και αθλήτριες ηλικίες 13 έως 15 ετών, όπου θα προσπαθήσουν να αναδείξουν το ταλέντο τους, ώστε να τους δούμε αύριο μεθαύριο σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Το ευχάριστο είναι το ότι στη διοργάνωση μας τιμούν με την παρουσία τους σχολές της γυμναστικής, μία εκ των οποίων είναι η σχολή του Βλάντιμιρ της Ρωσίας, Τολκάτσοφ, η οποία είναι φημισμένη σχολή της ενόργανης γυμναστικής με τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Γιούρι Κέκη, και μας έχουν κάνει την τιμή να παρευρεθούν εδώ την ερχόμενη εβδομάδα και να συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Και η έκτρια θα είναι εκεί ως χορηγός επικοινωνίας και όχι μόνο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χρήστο Ψαθά. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στο Horizon Cup και βέβαια και στους αθλητές μας στην Ντόχα, προεξάρχοντος του Λευτέρη Πετρούνια. 2-0 προηγείται ο Άρης, φίλες και φίλοι. 1-5 μείωσε ο